Γρήγορα πας, τόσο μικρή είναι η κίνηση. Την ίδια κίνηση κάνω, πιο μικρή. Κοίταξε, είναι μοέλερ και αυτό, λέγεται mini μοέλερ, είναι ένα μικρό μοέλερ που όλο ξέρεις ξεκινάει από εδώ, από, το μεγάλ, από, το μεγάλ, από τη μεγάλη κίνηση, πάει μετά στο μεσαίο, θα σας τα δείξω και σε λίγο, έτσι μετά πάει σε χαμηλό μοέλερ που δεν βγαίνει καθόλου ο αγώνας, που είναι αυτό που χρησιμοποιούμε όταν παίζουμε grooves, δηλαδή δεν παίζεις έτσι groove, να βγάζεις τους αγώνες, έτσι, επειδή έτσι το είδαμε να το δείχνουν, έτσι, παίζεις χαμηλό μοέλερ. Και είναι καρπός. Όταν πας πιο γρήγορα, όταν πας πιο γρήγορα, μικραίνει και πάει, ξέρεις, από εδώ, πάει εδώ. Όσο πάει αυτό, μικραίνει προς τα εδώ. Καταλαβαίνεις. Η πρώτη κίνηση είναι πάντα εδώ. Δεν μπορεί να είναι εδώ η πρώτη. Γιατί πρέπει το χέρι να είναι κάτω και στο upstroke. Καταλαβές. Σε να παίρνεις την πακέτα και κάνεις αυτό το πράγμα. Θεωρητικά, για το upstroke, παίρνεις αυτό και πάει πάνω. Ναι. Ναι. Τώρα... δεν είναι πιάσιμο αυτό. Εννοώ... για το τύπο μου δείχνεις. Ναι, ναι. Ακριβώς. Είναι έτσι. Κάτω. Αλλά σου λέω και πάλι εξαρτάται τι στυλ παίζεις. Σε κάποια μπορεί να παίξεις μόνο εδώ. Σε κάποια μόνο εδώ. Σε κάποια και στα δύο. Σε κάποια με μισά ανοιχτό το hi-hat. Πάντα εξαρτάται. Είναι όπως το ride. Κάποιες φορές θα παίξεις εδώ. Κάποιες φορές θα παίξεις και, και στην καμπάνα και στο σώμα. Κάποιες φορές θα παίξεις μόνο. Κάποιες φορές σε Latin, ας πούμε, θα παίξεις εδώ πέρα συνεχόμενο. Αν είναι κάτω, θες χρόνο να ξανασηκωθείς. Οπότε... Θα μπορούσε να είχε. Είναι το ίδιο στο traditional grip με αυτό. Αυτό που με ρώτησε με την περιστροφή. Με περιστροφή το δεξί είναι αυτό. Και αριστερά. Στα μέσα είναι το... είναι προς τα μέσα. Αυτές οι δύο κινήσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμες και από εδώ και από εδώ, γιατί μπορείς να παίξεις πάρα πολλά rudiments γρήγορα. Με αυτό. Δεν το κάνουμε έτσι. Θα το κάνουμε έτσι.
μία κίνηση και τα άλλα παίζουν μόνα τους.